Πάμε στον Νίκο Νανούρη, ναι. Πάμε στον Νίκο Νανούρη, στην Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί, Νίκο, καλή σου μέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, εκεί έχουμε μία αντινάφτεξη και μία δήλωση από Τούρκους αξιωματούχους, θα μας τα πεις, που ζητούν την αποστρατικοποίηση της Ικαρίας. Για να σε ακούσουμε, τι ακριβώς έχει συμβεί. Ναι, πράγματι, ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης, ναι, εξέδωσε μια αντινάφτεξη, μια προγραμματισμένη ναύτεξη που ήταν σήμερα από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στην Ικαρία, με αληθινά μπειρά. Ξαναφέρνει η Τουρκία ουσιαστικά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Κατηγόρησε με την νέα αντινάφτεξη την ελληνική πλευρά ότι παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης για το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης της Ικαρίας. Και έρχεται όλο αυτό μετά και την νότα που είχαμε δει το Σάββατο από την Τουρκία, η οποία ουσιαστικά χώριζε το Αιγαίο στα δύο για έρευνες διάσωσης του περιβάλλοντος από το βόρειο έως το νότιο Αιγαίο. Είναι κινήσεις λίγο πριν τη συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και μένει να δούμε αν θα έχουν διάρκεια και αν θα κλιμακωθούν μέχρι τη συνάντηση της Αθήνας. Τώρα, βέβαια, χτες είχαμε και τον Ομέρ Τσελίκ, τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, ο οποίος θα λέγαμε ότι απασφάλισε. Ναι. Ο κύριος Τσελίκ ουσιαστικά αποτύπωσε τον εκνευρισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία σχετικά, ναι, με το θέμα της προμήθειας στο Eurofighter. Mm-hmm. Τι είπε ο κύριος Τσελίκ, ότι η Τουρκία δεν εκβιάζεται από κανένα, γιατί εκείνη κρατάει την ασφάλεια του ΝΑΤΟ και αν δεν προμηθευτεί ουσιαστικά, είπε ο Τσελίκ, τα Eurofighter, μπορεί να βρει λύσεις και εκτός ΝΑΤΟ και εκτός Δύσης. Μια μέρα. Βγάζει και τη Βρετανία δηλαδή από το κάδρο. Το εκτός Δύσης που πάει ακριβώς. Ακριβώς, και δεν είναι τυχαία η μέρα που τα λέει αυτό ο κ. Τσελίκ, γιατί σήμερα συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Εκεί έχει πάει και ο Χακάν Φιντάν στις Βρυξέλλες. Και είναι μια δήλωση η οποία θα συζητηθεί. Την ίδια ώρα έβαλε μέσα και το θέμα των F-16 και των F-35, κατηγορώντας τον Μπομ Μενέντες για άλλη μια φορά, ότι ως υποστηρικτής του αρμενικού λόμπι έχει μπλοκάρει την προμήθεια των συγκεκριμένων μαχητικών στην Τουρκία. Τώρα, βέβαια, όλα αυτά έτσι, τα ζούμε και τα βλέπουμε εν ώψη της συνάντησης της 7ης Δεκεμβρίου. Μας έλεγες χθες ότι όχι στα πρωτοσέλιδα του τουρκικού τύπου, στη δεύτερη σελίδα γίνεται αναφορά. Σήμερα ο σημερινός τύπος το έχει ανεβάσει το θέμα υψηλότερα ή ασχολείται με άλλα πράγματα. Ουσιαστικά ασχολείται με την κατάπαυση του πυρός που έχει επιτευχθεί ανάμεσα, συμφωνία και κατάπαυση του πυρός για δύο μέρες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς. Ενώ επικεντρώνεται και στις διπλωματικές πρωτοβουλίες του Τούρκου Προέδρου όσον αφορά την απελευθέρωση των Ταϊλανδών ομήρων που η Τουρκία προσπαθεί να χρεωθεί την απελευθέρωσή τους, καθώς σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο, σύμφωνα με πηγές που επικαλεί το τουρκικό τύπο, ο Τούρκος Πρόεδρος επιστράτευσε τις μυστικές υπηρεσίες για την απελευθέρωσή τους. Ασχολείται δηλαδή με τις διπλωματικές επαφές του κυρίου Ερντογάν και τις ζυμώσεις που έχει γύρω από το θέμα της Μέσης Ανατολής, όχι για το δικό μας ραντεβού. Ακριβώς. Νομίζω πιο σαφή εικόνα για τη συγκεκριμένη συνάντηση θα έχουμε από τις επόμενες. Μπορεί και από αύριο να αρχίσει να κλιμακώνεται τα δημοσιεύματα για την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην Αθήνα. Ωστόσο σήμερα, μέσα σε αυτό το διπλωματικό μαρατόνιο που όπως τον αποκαλούν τα τουρκικά μέσα διεξάγει ο Τούρκος Πρόεδρος, ήταν προγραμματισμένο να έρθει στην Άγκυρα ο Ιμπραήμ Ραΐσι, ο Ιρανός Πρόεδρος. Ήταν δηλαδή πρώτα η συνάντηση με τον Ιμπραήμ Ραΐσι και μετά η άλλη μεγάλη συνάντηση ήταν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος είχε ανακοινώσει ότι 28 του μήνα σήμερα ο Ιμπραήμ Ραΐσι θα βρισκόταν στην Άγκυρα, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ότι θα συμβεί. Γιατί δεν υπάρχει καμία αναφορά, δεν υπάρχει καμία κινητικότητα. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει πάει πίσω αυτή τη συνάντηση. Προχθές είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο που συμφώνησαν ότι πρέπει να υπάρξει μόνιμη κατάπαυση του πυρός, αλλά και για μια προετοιμασία της συνάντησής τους, χωρίς βέβαια να υπάρχει χρονικός προσδιορισμός. Ενώ είναι και ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων ασκούν μια κριτική στην Τουρκία σχετικά με τη στάση της Λωρίδα της Γάζας. Ότι δηλαδή πρέπει να κάνει περισσότερα πράγματα εναντίον του Ισραήλ. Δεν τα δούμε αυτά, Νίκο. Σήμερα, τι γίνεται εκεί, τι καιρό έχει στην Κωνσταντινούπολη, δώσε μας λίγο έτσι κλίμα.
Σήμερα είναι καλύτερη θερμοκρασία και χθες και 5 βαθμούς με 4. Mm-hmm. Σήμερα κάνουμε διψήφιο αριθμό, 10 βαθμούς. Έχει λίγα σύννεφα. Εντάξει, έχει και ήλιο. Είναι καλύτερα από χθες. Μια χαρά, μια χαρά είναι, έτσι όπως το βλέπουμε εκεί. Να είσαι καλά. Εδώ είναι πιο μουντά στην Αθήνα. Ευχαριστούμε έτσι, πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτή είναι η ζωντανή εικόνα που βλέπουμε τώρα από την Κωνσταντινούπολη, μέσα από το Βόσπορο. Έτσι. Wow, ωραία, Βέβαια, η πόλη, η αιώνια πόλη. Λοιπόν,